Ροδόλφος είπε ότι θα έρθει μετά την κηδεία της μητέρας του. Την κηδεία της μητέρας του? Μα πάντα μιλούσε για εκείνη σαν ήταν νεκρή η μαμά του. Όχι, δεν είναι έτσι. Ήταν απλά εδώ και χρόνια σε γυροκομείο. Πολύ περίεργο όμως που εσύ, η σύζυγός του, δεν ήξερες ότι η κυρία αυτή ήταν... Όχι, όχι, όχι. Θα πρόκειται για παρεξήγηση, μητέρα. Αλλά τώρα μόλις έρθει, σίγουρα θα μου τα εξηγήσει όλα. Θα έρθει, έτσι? Θα έρθει? Ναι. Του είπατε τίποτα για την αρρώστια? Όχι, δηλαδή, του είπα ότι είχες έντονους πόνους και ότι δεν ένιωθες καλά. Αλλά μου φαίνεται σκέτη τρέλα. Γιατί δεν δέχεσαι αυτή τη θεραπεία που σου πρότεινε ο γιατρός σου για να παλέψεις για τη ζωή σου? Όχι, μητέρα. Δεν έχω χρόνο. Είναι πάρα πολύ αργά. Μα ο γιατρός είπε ότι... Ότι αυτή η θεραπεία θα επιμηκύνει τη ζωή μου. Αλλά ούτε εκείνος ξέρει για πόσο καιρό. Αυτό θα έχει ως κατάληξη την καταστροφή της ζωής μου. Και δεν θέλω κάτι τέτοιο, μητέρα. Τότε οφείλεις να το μοιραστείς με τον άντρα σου. Δεν μπορείς να του κρύβεις κάτι τόσο σημαντικό, παιδί μου. Όσο εσύ θα αργοπεθαίνεις από αυτή την αρρώστια. Μητέρα, προσευχηθείτε. Προσευχηθείτε για την ψυχή του Ροδόλφου και τη δική μου. Ανησυχώ για εκείνον. Εγώ έχω υπάρξει ευτυχισμένη. Αλλά εκείνος όχι. Άννη, δεν θα αντέξεις μόνη σου αυτό το φάρος. Αφού έχεις εκείνον. Αν σ' αγαπάει τόσο, θα βρει το κουράγιο. Άλλωστε εσύ υποφέρεις από αυτή την αρρώστια, όχι εκείνος. Εμένα με νοιάζει μόνο εκείνος, μητέρα. Ο Ροδόλφος με ξανάφερε στη ζωή. Μου χάρισε τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. Και όσος καιρός μου έχει απομείνει ακόμα, θέλω να τον προσφέρω σε εκείνον. Και να γεμίσω την καρδιά του με αγάπη. Γιατί αν το μάθει θα καταρακωθεί, μητέρα. Μητέρα, ορκιστείτε μου. Ορκιστείτε να μην μιλήσετε. Μητέρα, ορκιστείτε. Ορκιστείτε μου. Πώς μπόρεσες να κρατήσεις αυτό το μυστικό κρυμμένο στην ψυχή για τόσα πολλά χρόνια? Έπρεπε να σου έχω πει τι ετοίμαζα. Δούλευα μέρα και νύχτα για να καταστρέψω την οικογένεια του Αυγούστου Ριομπούενο. Το άντρα που μισούσα τόσο πολύ. Νόμιζα ότι έτσι έπαιρνα εκδίκηση. Για εσένα και για τον άντρα που θεωρούσα πατέρα μου. Δεν ξέρω αν η αμαρτία ήταν δική σου ή ήταν δική μου. Αλλά κατέστρεψα αυτή την οικογένεια. Την κατέστρεψα ολοσχερώς. Χωρίς να ξέρω ότι καταστρέφω τους δικούς μου ανθρώπους. Καλό ταξίδι, μητέρα. Ο Θεός να σε αναπαύσει. Μιλάγκρος Σαλβατιέρα. Ονομάζομαι Μάρκο Αντώνιο Μεδίνα. Η υπόθεσή σας μου ανατέθηκε από το κράτος. Από εδώ και στο εξής θα είμαι ο δικηγόρος σας. Το ορκίζομαι. Ορκίζομαι πως είμαι αθώα. Δεν σκότωσα τον άντρα μου. Το ορκίζομαι. Δεν είμαστε σε δικαστήριο, κυρία. Δεν χρειάζεται να ορκίζεστε για τίποτα. Ακόμα. Ναι, αλλά με κατηγορούν για ένα έγκλημα που δεν διέπραξα, κύριε. Ναι, αλλά διαπράξατε άλλο. Γιατί ομολογήσατε ότι δολοφονήσατε τον Ινοσένσιο Ραμίρες. Τον παλιό σας δικηγόρο. Σε κατάσταση άμυνας. Και γι' αυτό του κόψατε τα χέρια και του κάψατε το πρόσωπο. Δεν το έκανα εγώ αυτό, σας ορκίζομαι. Εσείς τουλάχιστον πρέπει να με πιστέψετε.
Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Να μου πείτε τα πράγματα έτσι όπως συνέβησαν. Κυρία Σαλβατιέρα, δεν μπορώ να σας υπερασπιστώ αν δεν μου πείτε την αλήθεια. Αυτό είναι το μόνο που κάνω από την ημέρα που ήρθα. Και κανείς δεν με πιστεύει. Λέτε την αλήθεια? Είστε σίγουροι ότι δεν κρύβετε τίποτα? Αν θέλετε στα αλήθεια να σας βοηθήσω και να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, τότε πρέπει να με εμπιστευτείτε. Με καταλάβατε? Πρέπει να μου πείτε όλα όσα ξέρετε, όλα, μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Αν δεν το κάνετε, δεν μπορώ να βοηθήσω. Καταλάβατε? Ναι, κύριε. Ωραία, τότε λοιπόν ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Θέλω να μου πείτε κάθε τι σχετικό με αυτόν τον κύριο Ινοσένσιο Ραμίρες. Πώς τον γνωρίσατε, τι σχέση είχατε μαζί του, από πότε σας παρενοχλούσε, τα πάντα, τα πάντα. Θα σας τα πω όλα. Θα σας πω όλα όσα με ρωτήσατε και όλα όσα θέλετε να μάθετε. Αλλά όπως εσείς μου ζητήσατε να σας εμπιστευτώ, θα σας ζητήσω κι εγώ ακριβώς το ίδιο. Πρέπει να υποσχεθείτε ότι θα πιστέψετε όλα όσα θα σας πω τώρα. Φυσικά και θα σας πιστέψω. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας δικάσει, αλλά... Αν μάθω ότι ψεύδεστε, αν μάθω ότι κρύβετε κάτι, κάποια πληροφορία, αυτομάτως θα αφήσω την υπόθεση. Δεν μου αρέσει να με απειλούν. Δεν σας απειλώ. Το μόνο που θέλω είναι να σας ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Γιατί εσείς είστε αυτοί που έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Σας κατηγορούν για φόνο, κυρία. Για ένα αποτρόπαιο φόνο. Και αυτό είναι έγκλημα πολύ σοβαρό για το οποίο μπορεί να καταδικαστείτε με ισόβια ή και με θάνατο. Ζωντανός δεν ήσουν διάσημος. Αλλά τώρα είσαι σίγουρα μεγάλο όνομα. Κοίτα, και σε αυτή την εφημερίδα γράφουν για το θάνατό σου. Βοήθησέ με να σηκωθώ. Βοήθησέ με, αχ. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Α, λοιπόν. Οπότε επιτέλους είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος, γιατί κανείς δεν ψάχνει νεκρούς δρόκο. Σου είπα ότι θα κάναμε καλή δουλειά και έτσι έγινε. Να σου θυμίσω μόνο ότι σύντομα θα πρέπει να μας ξεπληρώσεις αυτή τη χάρη. Εδώ λέει το ίδιο με την τηλεόραση. Το πτώμα μου βρέθηκε χωρίς χέρια και με το πρόσωπο καμένο. Έπρεπε να το κάνουμε αυτό για να παραπλανήσουμε την αστυνομία. Χωρίς χέρια δεν έχει αποτυπώματα. Και με το καμένο κεφάλι δεν έχει και πρόσωπο. Στο μόνο που δυσκολευτήκαμε ήταν να βρούμε έναν τύπο χοντρό και άσχημο σαν εσένα. Και σαν τη μητέρα σου. Τι έγινε. Αλλά ξεχάσατε τη λεπτομέρεια από τα δόντια και από το DNA. Γιατί μόνο με μια απλή ταυτότητα στο λαιμό ενός νεκρού δεν πρόκειται να πείσουμε κανένα. Με μια ταυτότητα όχι. Αλλά με λεφτά μπορούμε. Στην αστυνομία? Όχι. Σε ένα βιολόγο που εργάζεται για την αστυνομία. Που θα πληρωθεί τα διπλά λεφτά από όσα βγάζει σε ένα χρόνο μόλις εγώ του πω αυτό που πρέπει να κάνει με τα δόντια σου και το DNA. Α, είστε πραγματικά διεστραμμένοι εσείς. Όλοι μας. Γιατί και εσύ είσαι σε αυτό το δωμάτιο τραυματισμένος λόγω της διαστροφής σου. Λόγω της αιμονής σου με μια κυρία που κοστίζει πολύ ακριβά. Και χωρίς λόγο. Γιατί αυτή η γυναίκα θα μείνει μέσα για πολύ καιρό και δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα μαζί της. Ναι. Πρέπει να αποδεχτώ ότι δεν την έχω. Αλλά η παρηγοριά μου θα είναι ότι θα πληρώσει για όλα όσα μου έκανε και για την απόρριψη. Γιατί ο ψεύτικος θάνατός μου θα είναι η τιμωρία της και η ενοχή της η αθωότητά μου. Πολύ βαθύς ο συλλογισμός σου. Απλώς σου θυμίζω ότι έχεις μια εκκρεμότητα ακόμα μαζί μας. Και τώρα είναι διπλή. Ηρέμησε, Ρόκο. Ηρέμησε, γιατί όταν μου από εδώ μέσα θα βρω όλα τα χρήματα που σας χρωστάω. Αλλά για την ώρα είμαι άλλος άνθρωπος. Έχω μια νέα ταυτότητα. Είμαι κάποιος άλλος. Και θα με λένε Ινοσέντο Ρομέρο. Ωραίο είναι αυτό, ε. Ινοσέντο Ρομέρο. Ναι. Ινοσέντο Ρομέρο. Ινοσέντο. Μοναλίζα, κορίτσι μου, τι κάνεις εδώ πέρα? Δεν θα έπρεπε να είσαι με τον άντρα σου στο μήνα του μέλητος?
Νόμιζα ότι θα κρατούσε 2-3 μέρες. Αχ, μάτε μου, μη μου μιλάς γι' αυτό. Μην αναφέρεις ούτε το όνομά του. Μα τι έπαθες, κορίτσι μου. Απλά δεν κάνω για τίποτα εγώ, μάτε. Ούτε για γυναίκα δεν κάνω. Αχ, και να ήξερες. Μου συνέβη το ίδιο που... Όχι, όχι, όχι. Μη μου πεις πάλι για το παιδί του πόνου. Δεν αντέχω να ακούω άλλες ιστορίες από αυτή τη σαπουνόπουρα, παιδί μου. Αυτή σου έχει κάνει το μυαλό, έτσι, ε? Αυτή η σειρά σε έχει αποβλακώσει εντελώς πια. Έλα, εντάξει, μη με κοιτάς έτσι, δεν θέλω να σε μαλώνω. Αλλά πες μου, τι σου συνέβη ακριβώς, μάλωσες με τον Καμπέγιο? Ο Καμπέγιο δεν μ' αγαπάει πια, μάτε. Α, πώς το λες αυτό, αφού ο Καμπέγιο είναι ακόμα ερωτευμένος μαζί σου? Αυτό πίστευα κι εγώ, μάτε, αλλά δεν ισχύει. Γιατί είχαμε πολύ φωτιά μεταξύ μας. Αστέρια και σύννεφα, αλλά ούτε μια σταγόνα βροχής. Α, μπορείς να μιλήσεις ξεκάθαρα. Τι έχει συμβεί με τον άντρα σου? Η μηχανή του δεν άναψε μαζί μου. Με καταλαβαίνεις, ε? Αχ, μάτε, ένας ερωτευμένος άντρας είναι σαν λιοντάρι. Σαν δυνατό λιοντάρι που βρυχάται. Ο βασιλιάς του δάσους και όλων των άλλων ζώων. Αλλά ο Καμπέγιου το γατάκι δεν ήταν. Δηλαδή δεν... Τίποτα, μάτε μου, τίποτα. Δεν ήθελε να με κάνει δική του. Και τώρα μου έχει καταστρέψει τη ζωή μου, γιατί θα μείνω παντρεμένη και παρθένα. Παιδί μου. Τράξε! Τι έγινε, είσαι καλά? Μου γύρισε ο αστράγαλος. Σε πονάει πολύ? Πονάει. Νομίζω ότι μπορώ να προχωρήσω. Περίμενε. Πονάει. Αυτό είναι. Τι είπες? Λοιπόν, γιατί πάμε να ξεφύγουμε από τη Λόλα? Έχεις και εσύ όπλο. Ναι, αλλά θα τα βρω εγώ μαζί της. Δεν θέλω να ανακατευθείς, εντάξει? Όχι, όχι, όχι. Είμαι ήδη ανακατεμένη. Γιατί αυτή η γυναίκα πήγε να σκοτώσει την κόρη μου και εξαιτίας της πέρασα 15 χρόνια στη φυλακή. Και μέχρι να πάει φυλακή δεν θα ησυχάσω, καταλαβαίνεις? Εσύ δεν καταλαβαίνεις εμένα, Ροξάνη. Δεν την ξέρεις αυτή τη γυναίκα. Είναι τρελή, είναι άρρωστη. Έχει πιστέψει ότι έχει συμφωνία με τον Σατανά και ότι την προστατεύει. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Ήρθα εδώ να τη βρω. Και μαζί οι δυο μας θα βρούμε τη Λόλα. Όχι. Εσύ θα μείνεις εδώ. Για να είσαι ασφαλής. Και μετά εγώ θα πάρω τη φορά. Όχι, Ραμόν. Δεν θα θυσιαστείς για μένα. Δεν θέλω να μου κάνεις χάρη. Ναι. Και εσύ γιατί κάνεις χάρη σε μένα? Σου είπαν ότι τραυματίστηκα και ήρθες. Τι πρόβλημα έχεις? Ε? Είσαι καλά? Αυτός ο άνθρωπος. Μάλλον είναι άλλο ένα θύμα της γνωστής δολοφόνου. Εγώ φταίω. Μη μιλάτε έτσι. Φυσικά. Νιώθω σαν ένας άχρηστος που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν θέλω να σκοτωθούν άλλοι αθώοι άνθρωποι. Ακούστε. Για να μπορέσετε να βοηθήσετε τους άλλους, πρέπει πρώτα να γίνετε εσείς καλά. Ελάτε, ας πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο. Θα βρούμε ένα γιατρό για εσάς και βοήθεια για τον Ραμόν που μπορεί να κινδυνεύει. Μα περάσαμε τόσες φορές από εδώ πέρα. Ξαναπέρνα, νομίζω ότι είδα την Πάτη. Τη βλέπεις? Όχι, δεν είναι αυτή. Δεν θα μπορέσω να τη βρω. Δεν θα μπορέσω να τη βρω. Όχι, είμαι σίγουρος πως θα τη βρούμε, Λουτσία. Απλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να τη βρούμε τώρα αμέσως. Τι κάνεις? Γιατί σταματάς? Πες μου τι συμβαίνει, Λουτσία. Από την ώρα που πήγες στο αμάξι είσαι πολύ νευρική και πολύ ταραγμένη. Γι' αυτό πες μου τι έχεις. Ήξερες ότι η Πάτη είναι αδερφή μου? Ναι, ξέρω ότι την αγαπάς και την νοιάζεσαι σαν να είναι αδερφή σου, αλλά... Όχι, δεν την αγαπώ σαν αδερφή μου, είναι αδερφή μου. Η μάτη μου το είπε. Είναι κόρη του μπαμπά μου. Τώρα καταλαβαίνεις? Γι' αυτό πρέπει να τη βρω.
Δεν είμαι ικανή να βοηθήσω την ίδια μου την αδερφή. Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Όχι, Λουτσία, δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν άφησες μόνη την Πάτη. Ακόμα και πριν μάθεις ότι την αδερφή σου, την αγαπούσες και τη βοηθούσες πάντα. Και όχι μόνο αυτό. Ήσουν φίλοι, ήσουν ξαδέρφοι, ήσουν αδερφοί, ήσουν τα πάντα για αυτήν. Σε παρακαλώ, πρέπει να τη βρούμε. Πάμε. Και βέβαια θα τη βρούμε, Λουτσία μου, στο υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο καλός φίλος. Άφησες τη δουλειά σου και όλα τα έκανες για μένα. Το κάνω γιατί είσαι πολύ σημαντική για μένα, Λουτσία. Και το μόνο που θέλω είναι να σε δω να χαμογελάς ξανά και να ξαναβρεις αυτή την αισιοδοξία, αυτή την ενέργεια και την ευτυχία που είχες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, Λουτσία. Η ευτυχία σου. Μόνο η ευτυχία σου. Ευχαριστώ. Χρειάζομαι ένα χάπι. Πρέπει να βρω ένα χάπι τώρα. Θείε, έχεις ακόμα υψηλό πυρετό. Έλα, πιες κάτι γιατί αλλιώς θα χειροτερέψεις. Έλα, σε παρακαλώ, Θείε. Πρέπει να πιεις, αλλιώς θα χειροτερέψεις. Όχι. Δεν θέλω να πεθάνω. Όχι. Δεν θα πεθάνεις, Θείε. Δεν θα σε αφήσω εγώ να πεθάνεις. Δεν μπορώ. Δεν θα σε αφήσω γιατί σε χρειάζομαι. Καταλαβαίνεις. Σε χρειάζομαι μαζί μου. Πρέπει να γίνεις όπως ήσουν πριν, Θείε μου. Ο άνθρωπος που πάντα με βοηθούσε, πάντα με αγαπούσε. Πρέπει να μάθω τι σου έχει συμβεί. Πρέπει να με βοηθήσεις. Έχω ανάγκη να με αγκαλιάσεις και να μου πεις ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, Θείε, βοήθησέ με. Θείε. Ξύπνα, σε παρακαλώ, Θείε. Θείε, τι έχεις πάθει. Πρέπει να φωνάξω γιατρό. Πρέπει να αγοράσω φαγητό, φάρμακα. Αν δεν κάνω κάτι, ο θείος μου θα πεθάνει. Πρέπει να κάνω κάτι αμέσως. Και μάλιστα γρήγορα. Μανουέλ, ευτυχώς που σε βρήκα. Ξέρεις, Μανουέλ, θέλω, είναι ανάγκη να μου δανείσεις λίγα λεφτά. Αυτό είναι το καλύτερο αστείο που άκουσα σήμερα. Τι έγινε, μικρούλα, μήπως σου μοιάζω με καμιά τράπεζα, ε? Άλλωστε, μου χρωστάς πολλά λεφτά. Πήρες πολύ εμπόρευμα και δεν έχεις πληρώσει ακόμα. Τώρα όμως είναι επίγουσα ανάγκη, Μανουέλ. Στορκίζομαι, θα στα δώσω την άλλη εβδομάδα. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Εμένα μου φαίνεται ότι θέλεις να φτιαχτείς πάλι. Κοίτα πώς είσαι. Φαίνεσαι από μακριά ότι έχεις ξεμείνει. Σε παρακαλώ. Οκ, εντάξει. Για να μην νομίζεις ότι δεν είμαι καλός φίλος, θα σου κάνω πίστοση για 4 ακόμα χαπάκια. Αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να διασκεδάσεις μερικά φιλαράκια μου. Όχι, δεν μπορώ. Χρειάζομαι τα χρήματα, γιατί πρέπει να βρω έναν γιατρό, όχι για χάπια. Γιατρό! Μην με πλησιάζεις, οκ? Το είχα καταλάβει ότι είσαι άρρωστη. Θα το κόλλησες από κάποιον από τους πελάτες σου, έτσι δεν είναι? Πώς φέρθηκες τόσο ανόητα, γιατί δεν πρόσεχες? Όχι, δεν είμαι άρρωστη. Δεν είναι για μένα, Μανουέλ. Στορκίζομαι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Το μόνο που θέλω είναι να μην με πλησιάσεις. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Όχι. Περίμενε, Μανουέλ, μισό λεπτό. Στορκίζομαι, πρέπει να με πιστέψεις. Στο εξήγησα, δεν είναι για μένα. Ο γιατρός που ψάχνω είναι. Να φύγεις, εντάξει. Όχι. Δεν με ακούς, είσαι κουφή. Όχι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Εκείνη η θέση σου. Γιατί αυτό είσαι, μια βρώμα. Σκέτο σκουπίδι. Ένα τίποτα, αυτό είσαι. Ένα τίποτα. Thank you.
έφερα λουλούδια. Είναι πανέμορφα. Πώς αισθάνεσαι? Άσχημα. Λυπάμαι πολύ για τη μαμά σου. Γιατί δεν μου το έχεις πει νωρίτερα? Πόσο ακόμα μυστικά μου κρύβεις? Αυτό ήταν κάτι που ήταν καλύτερα να μην το γνωρίζεις. Για πολλούς λόγους η μητέρα μου ήταν νεκρή. Ζωντανή νεκρή. Ήμουν ο μόνος που γνώριζε την ύπαρξή της. Η μητέρα αποτελούσε μέρος ενός παρελθόντος που δεν ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Ενός παρελθόντος που αποτελεί μέρος της σκοτεινής πλευράς της ψυχής μου. Η ψυχή σου είναι γεμάτη από σκοτεινές πλευρές. Και εμένα ποτέ δεν με πείραξε. Με το φως σου. Με το σκοτάδι σου. Με τα καλά σου στοιχεία, αλλά και με τα άσχημα. Και εμένα δεν... Ξέρεις γιατί? Γιατί σε ερωτεύτηκα όπως ακριβώς ήσουν. Ένας τέλειος άντρας. Εσύ, Ροδόλφε Ρουσιάν. Εγώ όμως δεν ήθελα να ξέρεις πράγματα που ίσως να σε πλήγωναν. Γιατί συνέβη κάτι αναπάντεχο, Άννη. Κι εγώ ερωτεύτηκα εσένα. Ήταν ένας έρωτας που δεν είχα γνωρίσει στη ζωή μου. Ένας έρωτας που με έκανε να κοιτάξω μέσα μου. Να βρω το φως. Και να δω ότι υπάρχουν πράγματα όμορφα και άσχημα σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό προσπάθησα να σε προστατέψω. Να σε κρατήσω μακριά από αυτό το Ροδόλφο. Το σκοτεινό, το γεμάτο μίσος και οργή. Χαζέ. Ποτέ δεν θα με προστατέψεις από αυτή την άσχημη πλευρά σου. Προσπάθησα όμως. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σου μόνο τον καλό Ροδόλφο. Το Ροδόλφο που θέλει μόνο να σε αγαπάει. Και να τον αγαπάς. Όμως δεν μπόρεσα. Το δέσιμό μας γινόταν κάθε μέρα και πιο δυνατό. Και δεν μπόρεσα. Άννη. Λυπάμαι πάρα πολύ, Άννη. Αλλά μπορείς να είσαι ήσυχη, γιατί τίποτα από όσα μου συμβαίνουν δεν φταίς εσύ. Τίποτα δεν έχει να κάνει με σένα. Και στο είπα. Θέλω μόνο να είμαι ζωντανός για να σε αγαπάω. Γιατί έχω πολύ ανάγκη την αγάπη σου. Ροδόλφε, θα γίνουν όλα όπως θέλεις εσύ. Όχι πια άλλες ερωτήσεις. Αλλά παράπονα. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό που περνάμε μαζί, θέλω να είμαστε χαρούμενοι. Κάθε στιγμή. Έτσι θα είναι.
θα είναι, αγάπη μου. Λοιπόν, τι σου είπε ο γιατρός? Τι έχεις τελικά? Πόσο καιρό πρέπει να μείνεις στο νοσοκομείο? Τίποτα. Μου είπε ότι έχω μια αναφυλαξία, μια αλλεργία, μια μόλυνση, κάτι τέτοιο. Πάρε με από εδώ. Πάρε με μαζί σου. Μην είσαι λυπημένος. Πάρε με στο σπίτι μαζί σου. Πάμε να κοιμηθούμε μαζί, αγκαλιασμένοι. Άσε με να σου φτιάξω το κέφι. Είναι κοντά. Τους αισθάνομαι. Τους μυρίζω. Δεν πρόκειται να ξεφύγουν. Θα τους πιάσω και τους δύο και θα τους σκοτώσω σαν άγρια ζώα. Ο αφέντης μου θέλει ένα. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Σταμάτα! Τι έγινε? Καλύτερα να χωριστούμε εδώ. Θα πας από εδώ και εγώ θα πάω από εκεί. Να χωριστούμε? Είσαι τρελή. Είχες δίκιο, Ραμόν. Η Λόλα μας κυνηγάει και τους δύο. Αν χωριστούμε, η Λόλα θα βρεθεί σε πιο δύσκολη θέση από ότι εμείς. Δεν καταλαβαίνεις την κατάσταση, Ροξάνη. Η Λόλα δεν είναι μόνη της. Έχει μαζί τις δύο γυναίκες και έναν άντρα και είναι όλοι οπλισμένοι. Δεν μπορούμε να το σκάσουμε τόσο εύκολα, κατάλαβε το. Δεν πειράζει. Τα βγάζω πέρα μόνη μου και το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Ακούσέ με μόνο. Θα βρούμε ένα μέρος όπου θα είσαι ασφαλής. Εγώ θα αναλάβω τα υπόλοιπα, εντάξει. Μην το ξαναπείς αυτό. Εγώ ορίζω τη ζωή μου. Το ξέρω. Αλλά ήρθες εδώ για να με βρεις και πρέπει να σε προστατέψω. Άσε με. Άφησέ με! Εντάξει, θα έρθω μαζί σου. Εντάξει. Αλλά πρώτα, θέλω να μου πεις κάτι. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Η Λουτσία δεν θυμάται τίποτα. Ξέρω ότι προσπάθησες να υπερασπιστείς τη Λουτσία. Πες μου όμως, τι συνέβη ακριβώς? Ροξάνη, δεν είναι ώρα να συζητάμε γι' αυτά. Η Λουτσία είναι καλά και μόνο αυτό έχει σημασία. Αν νομίζω ότι μου χρωστάς χάρη, σου ορκίζομαι πως δεν μου χρωστάς τίποτα. Τώρα πρέπει να το σκάσουμε. Προχώρα! Λένε ότι ο Ρόν είναι νεκρός. Και ότι τον σκότωσε ο Ραμόν. Είναι κλινικά νεκρός, αλλά αναπνέει ακόμα, επειδή τον κρατούν συνδεδεμένο σε μηχανήματα. Και η μαμά του δεν θα τον αφήσει να πεθάνει. Δεν θα δώσει την άδεια της να τον αποσυνδέσουν. Γιατί, θέλεις να τον δεις? Όχι! Ξέρεις κάτι, Λουτσία, αν δεις το Ρόν, ίσως να θυμηθείς μερικά πράγματα πως θα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα. Μπορεί να καταλάβουμε γιατί ο Ραμόν τον χτύπησε τόσο... Όχι, δεν θέλω! Δεν θέλω να θυμάμαι τέτοια πράγματα. Δεν θέλω, αλλά... Όταν σκέφτομαι το Ρόν, ταράζομαι πολύ. Νιώθω μια έντονη ανατριχίλα, σαν να... Αχ, δεν ξέρω. Ναι, Λουτσία, αλλά εσύ με ρώτησες. Το ξέρω. Μάλλον... ήθελα να ξέρω. Αχ, το μόνο που εύχομαι είναι ο Θεός να το συγχωρήσει για αυτό που έκανε. Εντάξει, όπως θέλεις. Τώρα το μόνο που με ενδιαφέρει, Λούτσιο, είναι η αδερφή μου. Πρέπει να τη βρούμε. Πρέπει να βρούμε την Πάτη. Έλα μέσα. Άδειο είναι. Πρέπει να είναι άδειο πολλά χρόνια. Μια λάμπα. Πρέπει να την ανάψουμε για να έχουμε φως. Εδώ έχει πίτα. Μάλλον είναι στεγνά. Δεν θα μας φτάσουν αυτά. Τουλάχιστον όμως θα έχουμε λίγο φως. Όχι πολύ. Το δάσος είναι πολύ σκοτεινό. Ακόμα και λίγο φως φαίνεται από μακριά. Θα κρατήσω τη λάμπα χαμηλά. Πάντως, είμαστε τυχεροί που βρήκαμε ένα μέρος να περάσουμε τη νύχτα.
Δεν έχει τίποτα να σκουπιστείς. Δεν είναι πολύ βρεγμένο. Μπορεί να σκουπίσεις το πρόσωπό σου. Λοιπόν, προσπάθησε να ξεκουραστείς λίγο. Και εσύ? Εσύ τι θα κάνεις? Πρέπει να μείνω ξύπνιος όλη τη νύχτα. Ούτε η βροχή, ούτε το σκοτάδι μπορούν να σταματήσουν μια τρελή σαν τη Λόλα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κοιμηθώ. Εσύ τρέμεις. Έλα, έλα εδώ. Εντάξει είμαι. Δεν θα πάθω τίποτα. Εντάξει. Καλό ύπνο. Ηρωνία δεν είναι. Τη μέρα που γνωριστήκαμε, είχες τραπετεύσει από τη φυλακή και κρυβόσουν. Αλλά ήμασταν καλύτερα. Πολλές φορές ένιωθα λιγότερο ασφαλής έξω από ότι μέσα στη φυλακή. Δεν ήταν τόσο χάλια. Είχαμε και όμορφες στιγμές, σημαντικές. Στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όντως. Αλλά ανήκουν πια στο παρελθόν. Επειδή δεν με πίστεψες. Ναι. Εξαιτίας του πόνου μου και της αχαριστίας μου. Ξέρεις πόσο αγαπούσα τον αδερφό μου. Πόσο σημαντικός ήταν για μένα. Και τι σήμαινε η δολοφονία του. Όταν πίστεψα ότι η γυναίκα που αγάπησα, η σύζυγός μου... Ήμουν αθώα. Δεν σκότωσα τον αδελφό σου. Είχα τρελαθεί. Έχασα το μυαλό μου. Αντιμετώπισα δύο πόνους μαζί. Και ήταν πολύ για να το αντέξω. Άνθρωπος είμαι, Ροξάνη. Δεν είμαι από πέτρα. Τώρα τελείωσε για μένα. Ξέρω τι σε έχασα. Ξέρω ότι σε αδίκησα πολύ και μετανιώνω γι' αυτό. Ραμόν, δεν έχει πια σημασία. Και βέβαια έχει. Για μένα έχει. Έκανε ένα μεγάλο λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος όλης της ζωής μου. Και όσα έμαθα αργότερα, έκαναν το λάθος μου μεγαλύτερο. Δεν θα συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου. Ραμόν... Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, άσε με να σου μιλήσω αυτή τη φορά. Μόνο αυτή τη φορά. Έχω τελειώσει. Θα πάω στη φυλακή επειδή σκότωσα εκείνο το αγόρι. Και ίσως να μην ξαναειδωθούμε ποτέ. Και αφού δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου για ό,τι έκανα, συγχώρεσέ με εσύ. Ραμόν. Συγχώρεσέ με. Το έχω ανάγκη. Αν δεν βγω ζωντανός από αυτό, δεν θα ήθελα να πεθάνω έτσι. Δεν θέλω να τελειώσουμε έτσι εμείς. Γιατί σε ό,τι καλύτερο συνέβη στη ζωή μου. Και δεν με νοιάζει που έχασα την περιουσία μου, την καριέρα μου και το σπίτι μου. Αυτό που με πλήγωσε ήταν το βλέμμα σου, η ματιά σου. Ελευθέρωσέ με από αυτό, Ροξάνη. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, αν και δεν θα σε έχω ποτέ πια. Στορκίζομαι. Στορκίζομαι, μου αρκεί μόνο να με συγχωρέσεις. Στορκίζομαι. Συγχώραμαι.